Θα ξεκινήσω λίγο για το πόσο καιρό ακόμα η τεχνολογία του χαλκού. Έτσι, εμπειρικά μιλάω, βέβαια, νιώθω ότι κάθε τεχνολογία απαξιώνεται μόλις βρεθεί η επόμενη. Άρα, όσο εμείς προσπαθούμε να επενδύσουμε και να αφήσουμε να ζήσει ο χαλκός θα υπάρχει και πιθανά να υπάρχει σε κάποιες περιοχές για πάντα. Μου θυμίζει πάλι το ερώτημα που πριν μερικά χρόνια υπήρχε. Πώς θα κάνουμε το ISDN να κρατήσει λίγο παραπάνω. Είχε γίνει μια επένδυση, φοβερή επένδυση, καταπληκτική τεχνολογία. Μείναμε πίσω 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά το ADSL. Έζησε βέβαια το ISDN. Δεν ξέρω αν αυτό είναι, πρέπει να είναι η στρατηγική μας και αν ξέρετε από τι κάνει κάθε εταιρεία μεμονωμένα. Είναι πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα, να δούμε ιστορικά τι συνέβη. Ξεκινήσαμε πάλι με το μοντέλο της μεταπόλησης. Το ξαναλέω και ας γίνουμε βαρετός, απέτυχε. Ανεβήκαμε την κλίμακα των επενδύσεων. Θυμάμαι πέρυσι ο πρόεδρος της ΕΕΤ είπε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επένδυσε από τους εναλλακτικούς και τον ΟΤΕ για το ADSL. Περίπου, εντάξει, με όση απόκληση, λάθος κτλ. Μπορεί να έχει μια μελέτη, όσο αυτό που ζητιέται για το fiber to the home. Το ανέβασμα της κάδας των επενδύσεων και όχι ανταγωνισμό στις υπηρεσίες. Μας έχει κάνει να έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές. Δεν έχουμε υπηρεσίες βέβαια, έχει ο YouTube, έχει όλοι οι άλλοι καταπληκτικές υπηρεσίες. Και δώσαμε τα χρήματα που θα δίναμε να κάνουμε ένα φέρετρο τηλεφώνου. Και τώρα πάμε να την κατέβουμε λοιπόν τη σκάλα των επενδύσεων. Νιώθω ότι το κατέβασμα τη σκάλα είναι πιο επικίνδυνο από το ανέβασμα. Και μπορεί να κοστίσει την ύπαρξη του ανταγωνισμού στη χώρα μας. Πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Τι πάμε να κάνουμε, ποια είναι η ρύθμιση. Θα δώσουμε τα εργαλεία στους εναλλακτικούς παρόχους. Naked, non-naked. Τι θα είναι αυτό που θα τους δώσει, θα με δώσει long-term τη δυνατότητα να υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή τη χώρα. Αν τον θέλουμε. Μπορεί να είναι μια ρυθμιστική στρατηγική, ότι δεν το θέλω. Κύριε Αναστασιάδη, πριν μιλήσετε, να θυμηθώ μια πρόταση χθεσινή δική σας, την οποία δεν υλοποιήσαμε όσο έπρεπε. Και θα παρακαλούσα και τον πρόεδρο να την λάβει υπόψη. Λέγαμε να κάνουμε μετά το συνέδριο, διότι βρισκόμαστε εδώ μία φορά το χρόνο. 2 ώρες. Λέμε τι λέμε. Μετά άλλα ξεκινούνται, άλλα κάνουμε μία διαρκή επιτροπή αυτού του επίπεδου ή σε χαμηλότερους συνεργάτες. Υπό την επίβληση της ΕΕ, για να βλέπουμε βήμα-βήμα τι χρειάζεται και τι ρύθμιση θα γίνει. Μην το αφήνουμε έτσι πάλι και το χρόνο και το καιρό, κοιτάζουμε τι λέμε, δεν έγινε καλή ρύθμιση, έγινε καλή ρύθμιση. Να μπορέσουμε δηλαδή να την υλοποιήσουμε αυτή τη διαρκή επιτροπή. Είχατε πει πέρυσι αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι, δεν πολύ έγινε. Πιστεύω να γίνει τώρα. Σας ακούω. Ναι, να αποδειχθεί. Όσον αφορά το VDSL, καταρχήν να διευκρινίσω ότι όταν αναφέρομαι σε VDSL, αναφέρομαι σε εκείνο με την καμπίνα στη γειτονιά, που μπορεί να δώσει υψηλή ταχύτητα σε όλους όσοι είναι στη γειτονιά και κατά συνέπεια να έχουμε μία διείσδυση αγοράς σχεδόν στο 100%. Το VDSL από το αστικό κέντρο θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν αναπληρώνει σοβαρά το ADSL που υπάρχει σήμερα. Να έρθω στην οπτική ίνα, όπου άκουσα ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο, ότι χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις. Γιατί δεν γίνεται τόσα χρόνια. Υπάρχουν τεχνικές σήμερα, παραδείγματος χάρη μέσω υπονόμων, όπου μπορείτε με ένα ρομπότ να περάσετε πολύ οικονομικά οπτική ίνα και επειδή η αποχέτευση φτάνει σε κάθε σπίτι, να ανέβετε μέσω της αποχέτευσης σε όλα τα σπίτια. Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, έχει εφαρμοστεί. Τώρα, πόσα χρόνια μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα για την οπτική ίνα. Θυμάμαι ότι πριν καμιά 8-10 χρόνια είχε επισκεφθεί το νησί της Ύφνης, συγκεκριμένα το Βασίλειο. Μόλις είχε ανοίξει ένα καινούριο ξενοδοχείο και πανευτυχής ο ιδιοκτήτης μου έλεγε πόσο θα ανέβαινε η πελατεία του, διότι πρόκειτο τότε να ξεκινήσει μία γραμμή υδροπλάνου Πειραιά-Σύφνος.
και συγκεκριμένα στο βαθύ. Ως γνωστόν, η γραμμή υδροπλάνου, με μία μικρή εξαίρεση στο Βόλο Σκιάθο, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει πουθενά σήμερα στην Ελλάδα. Θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει γιατί. Ευχαριστώ. Ήταν πελάτης σας. Ακόμη θα προσπαθεί, φαντάζομαι, ή θα καίει τα λεφτά των μελετών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον τι εμπόδισε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρχει μεταφορά μέσω υδροπλάνου. Θα σου το πω σε λίγο. Σας αρμόδια Υπουργέ. Κύριε Κεραστάρη, αν και έχει αυτό το από υδροπλάνα, κλείνεται. Αυτό. Fiber to the home. Θα πάω και στις τρεις τεχνολογίες πολύ γρήγορα. Fiber to the home. Είχε γίνει μια... Έχουν γίνει πολλές μελέτες, έχουν γίνει και ιδιωτικές μελέτες. Ο όμιλος ο δικός μας μέσω του ΑΕΤ είχε κάνει μια μελέτη για, για ένα σταδιακό rollout fiber to the home, το οποίο περιλάμβανε ένα ανοιχτό σήμα με fiber to the home για κάποιες περιοχές, fiber to the curb για κάποιες άλλες περιοχές και ADSL για κάποιες άλλες περιοχές, το οποίο σε ένα βάθος χρόνου είχε και ένα ματσούρι, δηλαδή έκανε migration από ADSL σε VDSL και από VDSL σε fiber ανάλογα με την ορειμότητα της αγοράς. Είχαμε τρέξει λοιπόν τα μοντέλα και είχαμε δει σε μια τελείως άλλη εποχή βέβαια για τη χώρα μας, για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, ότι αυτό θα ήταν ένα utility product, ένα τέτοιο δίκτυο, θα ήταν ένα utility product, το οποίο θα είχε μια απόδοση κάτω του 7-8%, το οποίο για επενδυτές utility σε μια αγορά όρημη, ήρεμη, θα ήταν attractive. Άρα θεωρητικά θα μπορούσε κάτι τέτοιο να πουληθεί σε επενδυτές που ήταν είτε pension funds, είτε διεθνή εννοώ, είτε επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Αυτό ήταν σε μια εποχή τελείως διαφορετική που ήταν δυνατόν. Σήμερα νομίζω, όταν συζητάμε με ορίζοντα Δευτέρας, οποιαδήποτε κουβέντα για να βρεθεί το 1 δισεκατομμύριο 70 εκατομμύρια ή τα 235 του ΕΣΠΑ μέχρι το 15 και να πούμε ότι πάμε πρώτα στα μακρινά και μετά, αυτά νομίζω ότι είναι στη σφαίρα του μακρινού. Άρα η κουβέντα σήμερα για δίκτυα νέας γενιάς νομίζω ότι είναι μια κουβέντα λιγάκι ανεπίκαιρη. Θα μου πεις πέρσι δεν ήτανε. Φέτος είναι σίγουρα ανεπίκαιρη. Αν πάμε τώρα στο μοντέλο του VDSL από το CAFAO, δηλαδή με Fiber to the Curb, το οποίο είναι κάτι το οποίο πιλωτικά ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές, αυτό είναι κάτι το οποίο μόλις ρυθμιστεί, ελπίζουμε γρήγορα, θα μπορούμε να δούμε τη δυναμική του. Σε κάθε όμως περίπτωση, η επέκταση αυτού του δικτύου από τον ΟΤΕ για να γίνει και να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι, ξαναλέω, με Fiber to the Curb, θα ήταν και αυτό μια επένδυση που ίσως στις εποχές που ζούμε και με τα δεδομένα τα χρηματοοικονομικά που υπάρχουν σε όλους μας και στον ΟΤΕ, είναι και αυτό μια κουβέντα δύσκολη. Φτάνω λοιπόν στο ότι το παρόν των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι το LLU. Αυτό είναι. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε στο σπίτι μας οπτική ίνα. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε 100 Mbps εξασφαλισμένα. Πρακτικά όμως νομίζω ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι θα ζούμε με τη σημερινή τεχνολογία, ενώ σαν βάση της δουλειάς μας, έτσι, για αρκετά χρόνια. Νομίζω δηλαδή ότι το LLU και λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών και λόγω της γεωγραφικής δομής της χώρας μας, θυμίζω τα νησιά, θυμίζω τις απομακρυσμένες περιοχές, είναι ένα μοντέλο με το οποίο θα ζήσουμε για αρκετά χρόνια. Και επειδή θα ζήσουμε αρκετά χρόνια, νομίζω ότι ο τρόπος τον οποίο το χειριζόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο ο ρυθμιστής ρυθμίζει, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε και τα σινιάλα που δίνουμε, νομίζω είναι πολύ κρίσιμα για να έχουμε μια αγορά ανταγωνιστική, αν θέλουμε να έχουμε. Είπε ο Ζαχαρίας πολύ ωραία ότι κάποια στιγμή ξεκινήσαν 15 πάροχοι και όλοι πηγαίνανε για 500.000 συνδρομητές. Αυτό είναι παραπάνω από την Ελλάδα, δεν γίνεται. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου υπάρχουν κάποιοι πάροχοι εκτός από τον ΟΤΕ με 500.000 συνδρομητές. Υπάρχουν εταιρείες και όλες οι εταιρείες που είναι εδώ έχουν κάνει σοβαρές υποδομές. Άρα, αν εμείς θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό τον ανταγωνισμό, πρέπει να είμαστε, το λέω στον πληθυντικό, συγγνώμη, ενώ το ρυθμιστή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς το κάνουμε.
Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο μήνυμα που δίνουμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι σημαίνει μείον 25. Το ξαναλέω γιατί για μένα το να ανατρέπεις την αγορά ή να φέρνεις μια νέα εποχή, όπως είναι και το σύνθημα τότε, είναι ένα ωραίο πράγμα, αλλά πρέπει από την άλλη μεριά να βλέπεις και τι αυτό σημαίνει για την αγορά σου. Και αν θέλουμε να έχουμε αγορά ανταγωνιστική, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί σε αυτό που σήμερα είναι το σύνολο της δουλειάς μας. Το LLP είναι η δουλειά μας. Δεν είναι το BDSL ακόμα, μακάρι κάποια στιγμή να είναι. Δεν είναι το Fiber to the Home σίγουρα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο σήμερα συντηρεί αυτή την αγορά.